Φίλες και φίλοι του ενός.gr, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 26 Μάρτη. Δεν ετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να καρδιοχτυπήσουμε, χωρίς να ανέβουν οι παλμοί, χωρίς όλα αυτά. Είναι ένα Σαββατοκύριακο, γενικώς είναι μέρες που έχει εθνικές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι δεν είναι καλό για την ΑΕΚ σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία να υπάρχουν ποδοσφαιριστές της που είναι ακροβολισμένοι στα τέσσερα σημεία του ποδοσφαιρικού ορίζοντα, ειδικά σε μια εποχή που υπάρχει κορονοϊός και εν ώψη κρίσιμων παιχνιδιών τόσο στα play-off όσο και στα ημιτελικά. Δεν είναι δηλαδή καθόλου καλή κατάσταση το να μην μπορεί να γίνει μια δουλειά στοιχειώδη στα σπάτα στην προπόνηση, ούτε είναι καλό να καρδιοχτυπάς κάθε μέρα για το αν θα τραυματιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής ή αν θα βρεθεί φάτσα με φάτσα με κρούσμα κορονοϊού. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι πολύ διδακτικό και πολύ ωραίο να βλέπεις παίκτες της ΑΕΚ σε εθνικές ομάδες. Για παράδειγμα, έστω και αν χρειάστηκε να ξενυχτήσουμε λίγο, ήταν ωραίο να βλέπεις την εθνική του Trinidad με τον Λιβάη μέσα. Όχι ότι περιμέναμε αυτό το μάτς για να διαπιστώσουμε τι μπορεί να κάνει ο Γκαρσία με την μπάλα στα πόδια, αλλά πάντα είναι ωραίο να βλέπεις παίκτη της ΑΕΚ να βάζει τέτοιες γκολάρες όπως αυτή που έβαλε ο Γκαρσία απέναντι στην Γουιάννα στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Όμως είναι και πολύ διδακτικό να βλέπεις πώς διαχειρίζεται μια ομάδα όπως είναι το Trinidad, που δεν είναι και η καλύτερη εθνική του κόσμου, αλλά πώς διαχειρίζεται ένα παίκτη σαν τον Λιβάη. Θα διαβεβαιώνω λοιπόν ότι είναι στημένη όλη η ομάδα προκειμένου να αξιοποιήσει τον Γκαρσία. Επίσης, τον Γκαρσία τον αξιοποιεί, δεν τον ξεζουμίζει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν το μάτς με την Γουιάννα καθαρίστηκε με 3-0 στο ημίχρονο, στο 68 έγινε αλλαγή ο Γκαρσία και δεν έμεινε μέχρι το τελευταίο λεπτό μέσα στο γήπεδο. Όμορφο και διδακτικό είναι να βλέπεις και την εθνική ομάδα και να βλέπεις παράδειγμα περιπτώσεις όπως αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Να τον βλέπεις να παίρνει την ομάδα πάνω του, να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, να πανηγυρίζει με τον τρόπο που πανηγυρίζει. Το έχω πει πολλές φορές ότι κάθε φορά που εδώ στην ΑΕΚ θα βλέπουμε τον Μπακασέτα θα πρέπει να φέρνουμε λίγο στο μυαλό μας όχι τόσο το γεγονός ότι η ΑΕΚ τον άφησε να φύγει με λίγα λεφτά. Αυτό στην υπόθεση του Μπακασέτα θεωρώ ότι είναι το λιγότερο. Το πιο σημαντικό στην υπόθεση αυτή είναι το ότι ο οργανισμός ΑΕΚ θα πρέπει να ψαχτεί και να βρει τους λόγους που ένα παιδί όπως είναι ο Μπακασέτας, που έπαιζε σε μια ομάδα την οποία θεωρούσε η οικογένειά του και ας μην το πουλάγε σε εισαγωγικά όλο αυτό, κάποια στιγμή ένιωσε την ανάγκη να θέλει να φύγει. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Μπακασέτας έφυγε επειδή ήθελε να φύγει, επειδή έφτασε στο σημείο να θέλει να φύγει. Και το ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον οργανισμό που λέγεται ΑΕΚ να ψάξει και να βρει τους λόγους που ένα παιδί σαν τον Μπακασέτα έφτασε στο σημείο να θέλει να φύγει. Θα θυμίσω τα που πάμε με τον Μπακασέτα, έτσι. Θα θυμίσω ο Μπακασέτας τι έχει μωρέ, μόνο ένα δυνατό αριστερό πόδι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Μπακασέτας έχει και δυνατό αριστερό πόδι και δυνατό κεφάλι και δυνατό κορμί και κυρίως πάρα πολύ δυνατή καρδιά. Μια καρδιά που έχει πάρα πολύ λείψει από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι φέτος το καταλαβαίνουμε πιο πολύ από ποτέ, ότι οι παίκτες με την ψυχή, με την καρδιά, με την οτροπία του Μπακασέτα λείπουν από την ΑΕΚ. Έχω πολύ καιρό να δω παίκτη της ΑΕΚ να πανηγυρίζει όπως πανηγύρισε ο Μπακασέτας τον γκολ που πέτυχε χθες το βράδυ στη Γρανάδα. Νομίζω όμως το κύριο, κάθε φορά που βλέπουμε τον Μπακασέτα να προδεύει, να πετυχαίνει γκολάρες με την Τραμπζονσπορ στην Τουρκία, να παίρνει πάνω του την εθνική ως αρχηγός, είναι ότι σκεφτόμαστε ότι ο οργανισμός που λέγεται ΑΕΚ έχει ανάγκη απόλυτη, όχι μόνο από παίκτες σαν τον Μπακασέτα, αλλά να ψάξει και να βρει τους λόγους που παίκτες όπως είναι ο Μπακασέτας κάποια στιγμή έφτασαν στο σημείο
να αισθάνονται ότι έχουν αδειάσει και θέλουν να φύγουν από την ομάδα. Ίσως όταν θα βρει τους λόγους που συμβαίνει αυτό, ίσως να κάνει περισσότερα και πιο εύκολα και πιο σταθερά βήματα προς τα μπροστά και κυρίως δεν θα χάνει παίκτες σαν τον Μπακασέτα.